Ενώ παρακολουθούμε, θα δούμε τις εικόνες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι. Θα τους ακούσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη και αργότερα θα πάμε και στον κύριο Χρήστο Ανδρέουα, τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, αφού πρώτα ακούσουμε το τι έχει αποφασιστεί μετά από αυτή την κρίσιμη σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι στο βήμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δίπλα του κύριο Σκούμας, ο πρόεδρος της ΚΟΠ και ο αρχηγός της αστυνομίας. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις για να δούμε αν επιστρέφουν στα γήπεδα και πότε οι διαιτητές, ποιες αγωνιστικές θα διεξαχθούν και πότε. Επίσης θα δούμε τι έχει δοθεί, τι έχουν διασφαλίσει οι διαιτητές έτσι ώστε να επιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους και θα δούμε και σε σχέση με τις αστυνομικές έρευνες τι γίνεται. Είχαν συλλάβει χθες ένα ποδοσφαιριστή, τον άφησαν λίγες ώρες αργότερα ελεύθερο, είχαν ανακρίνει άλλο ένα και πάμε να δούμε το τι θα πει ο Υπουργός της Δικαιοσύνης για αυτό το πολύκρωτο θέμα. Καλημέρα σας. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα. Ξαναρχίζει το κύπελλο. Χαιρετίζω την απόφαση του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο προς τον Πρόεδρο και τα στελέχη της ΚΟΠ, τον Αρχηγό και τους επιτελείς της αστυνομίας, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου για την επικοδομητική συνάντηση που είχαμε, η οποία οδήγησε στην επίλυση του προβλήματος και την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ακούσαμε τους διαιτητές. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι καταδικάζουμε για μια ακόμη φορά την άνανδρη επίθεση εναντίον του διαιτητή. Και θέλω να σας πω ότι διαβεβαιώσαμε τους διαιτητές ότι η πολιτεία θα είναι δίπλα τους για να τους παρέχει την δυνατή ασφάλεια που μπορεί να τους παρέχει όπως την ζήτησαν. Λάβαμε κάποιες αποφάσεις τις οποίες διαβιβάσαμε στην ηγεσία των διαιτητών και αυτές απετέλεσαν και τον πυρήνα πάνω στον οποίο συμφωνήθηκε η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Καταρχήν, αποφάσισε ο αρχηγός της αστυνομίας τον διορισμό σαν σημείο επαφής της αστυνομίας τόσο με τους διαιτητές όσο και με όλους όσους έχουν πληροφορίες για θέματα διαφθοράς στο ποδόσφαιρο. Έχει διοριστεί σαν σημείο επαφής ο ανώτερος αστυνόμος του Αρχηγείου της Αστυνομίας, κύριος Χριστόφορος Μαυρομάτης, ο οποίος θα λαμβάνει άμεσα πληροφορίες τόσο για σκοπούς προστασίας των διαιτητών όσο και για θέματα υποβολής καταγγελιών, κατάθεση πληροφοριών για χειραγώγηση. Σκοπός είναι η άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας για την εχεμήθεια και προστασία του καταγγέλλοντος. Επιπλέον, θέτουμε σε εφαρμογή την υπηρεσία Red Button στον τηλεφωνικό αριθμό 1460. Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να καλέσει είτε επώνυμα είτε ανώνυμα και να θέσει εις γνώση των αστυνομικών αρχών όποια στοιχεία ή πληροφορίες έχει που αφορούν θέματα χειραγώγησης ποδοσφαιρικού αγώνα, απόπειρας χειραγώγησης ποδοσφαιρικού αγώνα ή οποιοδήποτε θέματος διαφθοράς. Επιπλέον, και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι οι πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να γίνος που θα θέλει να τις δώσει, να θέλει να βεβαιωθεί ότι θα είναι ανώνυμες και δεν θα προχωρήσει αν δεν βεβαιωθεί αυτό το πράγμα, σε συνεννόηση και πάλι με τον αρχηγό της αστυνομίας είπαμε ότι αν οποιοδήποτε πολίτης ή ενδιαφερόμενος έχει οποιοδήποτε θέμα που θέλει να θέσει υπόψη των αρχών, είτε αυτό αφορά διαφθορά είτε
και αθέμητο πλουτισμό κάποιου, ο οποίος ενδεχομένως να εμπλέκεται σε στήσιμο αγώνων, θα μπορεί να το κάνει και με απευθείας επαφή με όποιον αστυνομικό ή αξιωματικό της αστυνομίας σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου, με τον οποίο νιώθει άνετα ότι μπορεί να μιλήσει με πλήρη εχεμήθεια. Θα δώσει οδηγίες ο αρχηγός της αστυνομίας σε όλα τα μέλη της αστυνομίας να δέχονται τέτοιες πληροφορίες από άτομα τα οποία τους εμπιστεύονται και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται απευθείας τον κύριο Μαυρομάτη για περαιτέρω χειρισμό. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα κάνουμε. Εννοείται βεβαίως ότι η αστυνομία θα συνεχίσει να παρέχει τα μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμους αγώνες στους διαιτητές. Στην έκταση που κάποιος διαιτητής νιώθει οποιαδήποτε ανασφάλεια, θα μπορεί να ζητήσει την προστασία, την ιδιαίτερη προστασία της αστυνομίας. Και στα κρίσιμα παιχνίδια θα υπάρχει πλήρη συνεννόηση για την μεγαλύτερη ασφάλεια των διαιτητών. Θέλω να επαναλάβω, για να γίνει ξεκάθαρο, ότι η θέση της κυβέρνησης είναι η πλήρης πάταξη της διαφθοράς. Το ποδόσφαιρο πρέπει να καθαρίσει από αυτούς τους λίγους που το αμαυρώνουν. Είτε αυτοί είναι παράγοντες, είτε αυτοί είναι διαιτητές, είτε αυτοί είναι ποδοσφαιριστές, είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι, πολύ έντιμοι άνθρωποι που υπηρετούν το ποδόσφαιρο και τιμούν το άθλημα. Υπάρχουν όμως και οι λίγοι, αυτοί που δυστυχώς το μολύνουν. Και δεν μπορεί κανένας μας να πει με οποιαδήποτε πιστικότητα ότι δεν υπάρχει κανένας παράγοντας ή δεν υπάρχει κανένας διαιτητής ή δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής που να εμπλέκεται στο στήσιμο ποδοσφαιρικών αγώνων, δεδομένου ότι είχαμε αυτόν τον τεράστιο αριθμό των 85 κόκκινων φακέλων που ήρθαν τα τελευταία χρόνια. Καλό τα σωματεία της Ομόνιας Λευκωσίας, της ΑΕΛ. Σήμερα είδα και εκ μέρους του Διενή Μόρφου. Καλό την ΚΟΠ. Καλό όλες τις διοικήσεις των ομάδων. Καλό τον σύνδεσμο και πολίτη που ενδέχεται να κατέχει οποιαδήποτε στοιχεία που θα βοηθήσουν στο έργο μας να τα καταθέσει είτε ανώνυμα είτε επώνυμα με τον τρόπο που έχω αναφέρει. Όποιος αγαπά το ποδόσφαιρο, τώρα είναι η ώρα να μιλήσει, κύριοι. Πρέπει να σταματήσει η ένοχη σιωπή. Καλό τέλος για μια ακόμη φορά την Βουλή να ψηφίσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τον νόμο που επιτρέπει από την αστυνομία την παρακολούθηση των ιδιωτικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σε περιπτώσεις ασφάλειας του κράτους ή σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Ελπίζω ότι μετά τις πολλές ταλαιπωρίες που υπέστη το νομοσχέδιο αυτό και τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, ότι τελικά αυτή την Παρασκευή θα περάσει, γιατί είναι ένα απαραίτητο όπλο για την πάταξη του σοβαρού εγκλήματος. Είναι επίσης καιρός να προχωρήσει και μια άλλη πρόταση νόμου που εκκρεμεί στη Βουλή και είναι αυτή που αφορά την ταυτοποίηση των χρηστών καρτών κινητής τηλεφωνίας, so easy. Δυστυχώς, με την κατάχρηση που γίνεται στο θεσμό αυτό, με το να αγοράζει κάποιος ανώνυμα την κάρτα από τον περίπτερο, χρησιμοποιούνται δυστυχώς σε πολύ μιλητικά μηνύματα, στο να στέλνονται ξυβριστικά μηνύματα και να γενικά να ενθαρρύνεται παρανομία. Οπότε καλό επίσης τη Βουλή να προχωρήσει και με την πρόθεση εκείνου του νόμου, εκείνης της πρότασης νόμου. Τελειώνοντας, ευχαριστώ ξανά
τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον σύνδεσμο διαιτητών και όλους όσους παρευρέθηκαν σήμερα για την επικοδομητική του στάση που βοήθησε να επαναρχίσει το Κυπριακό Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, αλλά και για τη δέσμευση για συνεργασία και για να καθαρίσει το ποδόσφαιρό μας από τα αποστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο Υπουργός. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα. Να δούμε τι θα πει ο Πρόεδρος της ΚΟΠ. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομία και όλων των επιτελείων για τον χρόνο που ανέλωσαν αυτές τις μέρες, για τη συνεργασία που είχαμε σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τώρα και ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου. Με ικανοποίηση, τουλάχιστον στο κομμάτι ομαλοποίησης του ποδοσφαίρου και επανάληψης του αθλήματος, σήμερα είχαμε καλά νέα. Ελπίζω και ευελπιστώ με την αρρωγή του κράτους και όλων των φορέων ότι το πρωτάθλημα που θα ξαναξεκινήσει να ξεκινήσει χωρίς φακέλους, με καλύτερες διαιτησίες, χωρίς βία και περισσότερο θέαμα. Για ενημέρωση, εντός της ημέρας θα ανακοινώσουμε τους αγώνες. Συνεχίζουμε με τους αγώνες Κυπέλλου την Τετάρτη και η αγωνιστική που δεν παίχτηκε την περασμένη, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, θα παίχτηκε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε το κράτος, τον Υπουργό ειδικά, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας να κάτσουμε στο τραπέζι, να ανταλλάξουμε απόψεις, να βάλουμε εισηγήσεις, να διασφαλίσουμε στο μέγιστο βαθμό την ασφάλεια των διαιτητών μας, να νιώσουν ότι θα πάνε στο γήπεδο να σφυρίσουν ελεύθερα αυτό που βλέπουν χωρίς πιέσεις. Η συνδρομή τόσο του αρχηγού όσο και του υπουργού ήταν μέγιστη. Κύριε, σας ευχαριστούμε. Εχθές, κύριε Πρόεδρε, στις δηλώσεις σας κάνατε λόγο ότι η προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον υπουργό προστατεύουν ειδικά το κεφάλαιο που λέγεται διαιτησία. Ο υπουργός και ο αρχηγός έκαναν κάποιες εισηγήσεις προς το Σύνδεσμο Διαιτητών, οι οποίες θα υλοποιηθούν άνετα, ούτως ώστε οι διαιτητές μας, όταν θα είναι στο γήπεδο όπου και υπάρχουν οποιαδήποτε φαινόμενα, θα υπάρχει ο μηχανισμός που θα προστατεύει τις οικογένειές τους. Χθες ήταν ακόμα ένας φάκελος όμως. Ήταν ο φάκελος της περασμένης αγωνιστικής. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που έγινε στη δεύτερη κατηγορία. Λέω ότι η προσπάθεια της Κυπριακής Ομοσπονδίας, του Υπουργείου, της Αστυνομίας, όλων όσων ενδιαφέρονται για το άθλημα είναι να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Και δεν είναι το πιο εύκολο η προσαγωγή σε δίκη από τους φακέλους. Για εσάς τους δημοσιογράφους που τα παρακολουθάτε θα δείτε ότι ήταν πολύ λίγες οι περιπτώσεις που έγινε και υπήρχαν και εργαλεία τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν τα έχει το κράτος μας, γι' αυτό και ο Υπουργός μίλησε για το νομοσχέδιο που θα προωθήσει στην Βουλή. Ευχαριστώ. Έλα, σου παρακολουθώ τη θέση μου. Αγαπητοί φίλοι, τις θέσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας τις ξέραμε από χθες, οι οποίες προήλθαν από τη συνάντηση την οποία είχαμε. Σήμερα πήραμε και τη διαβεβαίωση από την Πολιτεία μέσω του αρμόδιου Υπουργού, τον οποίο και ευχαριστούμε, καθώς επίσης και την ηγεσία της αστυνομίας. Θέσαμε κάποια ουσιώδη ζητήματα ενώπιον των αρμοδίων, πήραμε θετική συγκατάθεση για υλοποίηση και είναι γεγονός που μας ευχαριστεί πλήρως, μας ικανοποιεί πλήρως. Πρώτης σκοπός του συνδέσμου μας ήταν και είναι ξεκάθαρος, η διαφύλαξη της ζωής του κάθε αθλητή και δι των μελών του Συνδέσμου Διαιτητών, όπως και τα μέλη των οικογενειών τους ή της περιουσίας τους. Με τα μέτρα τα οποία ακούσαμε, πήραμε, η ολομέλεια της μαζικής παρουσίας των διαιτητών μας εδώ και της διοίκησης του Συνδέσμου μας έμεινε ικανοποιημένη
και φεύγει το μήνυμα προς τους διαιτητές μας ότι οι διαιτητές επιστρέφουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στις επόμενες αγωνιστικές παρουσίες που πρέπει να έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο κύριος Υπουργός ήταν ξεκάθαρος και κατηγορηματικός. Έχουν πάρθει συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από τον ίδιο. Εμείς ως αστυνομία θα είμαστε δίπλα και στο Σύνδεσμο Διαιτητών αλλά και στην ΕΓΚΟΠ. Τους πρόεδρους τους οποίους ευχαριστώ γιατί ήταν πραγματικά μια επικοδομητική συνομιλία και συνάντηση. Να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού είχαμε συνεχείς επαφές με σκοπό την επίλυση του προβλήματος αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλεται για εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης που ευρίσκεται υπό διερεύνηση. Έχουμε δώσει διαβεβαιώσεις και αυτές τις διαβεβαιώσεις δίδω και τώρα ότι ως αστυνομία θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να προστατευτεί η διαιτησία και να προστατευτεί το ποδόσφαιρο. Και πολύ σωστά έχει αναφερθεί από τον κύριο Υπουργό ότι εκείνος που αγαπά το ποδόσφαιρο θα πρέπει να δίδει πληροφορίες έτσι ώστε να αξιοποιούνται, να αξιολογούνται και στη συνέχεια να μετουσιώνονται σε μαρτυρίες οι οποίες προφανώς θα οδηγούν δράστες διάπραξης σοβαρών αδικημάτων ενώπιον της δικαιοσύνης. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι και εσάς τους δημοσιογράφους για την προσπάθεια που καταβάλλετε για να μεταδίδονται τα σωστά μηνύματα στον κόσμο. Και εδώ είμαστε να συνεργαστούμε όλοι, γιατί μόνο με τη συνεργασία όλων μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Για να μεταφέρουμε, και τα σωστά μηνύματα. Εχθές έγινε μια σύλληψη ενός ποδοσφαιριστή. Αφέθηκε ελεύθερος. Ναι. Τι πήγε, και, τι έγινε, και άλλος, κλήθηκε και δεύτερος, μετά όταν αφέθηκε ο πρώτος. Τι πήγε, μάλιστα. Αν πήγε κάτι λάθος, ναι. Ή γιατί η κοινή γνώμη λέει μια, συλλάβανε έναν ποδοσφαιριστή που στο τέλος της ημέρας. Ναι. Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Ωραία. Να απαντήσω και να πω ότι το νομικό σύστημα της Κύπρου είναι γνωστό. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες οι οποίες ήταν μάλιστα και γραπτές. Αυτές οι πληροφορίες επαρήχαν σε εμάς ως αστυνομία την εύλογη υπόνοια ότι πιθανότατα να διαπράττονται κάποια αδικήματα στα οποία εμπλέκονται συγκεκριμένα άτομα. Αυτές οι πληροφορίες και οι εύλογες υπόνοιες μεταφέρθηκαν στον αρμόδιο δικαστή, ο οποίος εξέδωσε το ένταλμα. Στη συνέχεια έγινε η σύλληψη, ανακρίθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο και φάνηκε ότι πράγματι οι ισχυρισμοί τους οποίους είχε δώσει και οι οποίοι είχαν στο μεταξύ διερευνηθεί περαιτέρω από πλευράς αστυνομίας εγκατέδειξαν ότι δεν υπήρχε λόγος εμπλοκής του ιδίου στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ως εκ τούτου κλήθηκαν και άλλα άτομα και βέβαια οι εξετάσεις συνεχίζονται και δεν σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό είναι το σύστημα μας και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το σεβαστούμε. Εδώ στις επόμενες μέρες είναι σχετικά πολύ περισσότερο για το ΑΕΑΡΧΙΔΙΟ. Είναι αρκετά ανοιχτά τα μετωπάτη, τώρα και τους κόκκινους φακέλους. Ίσως κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί η ομάδα. Είναι κάτι το οποίο διερευνούμε, είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε, προβληματιζόμαστε, αλλά αντιλαμβάνεστε για τα προβλήματα που έχουμε και την έλλειψη προσωπικού που παρουσιάζεται. Όμως, δίδομαι ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και θα πρέπει να το δούμε όσο το δυνατόν πιο επισταμένα. Αρχηγέ μου, ευχαριστώ. Αν θα κληθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με βάση την έρευνα που γίνεται για καταθέσεις και δεύτερο, τι γίνεται με το θέμα του διαιτητή, την βόμβα στον διαιτητή, πώς προχωρά η υπόθεση. Ναι. Έχω πει προηγούμενα ότι όλο το Σαββατοκυριακό η ανακριτική ομάδα που διερευνούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση βρισκόταν επί ποδός. Έχουν γίνει πάρα πολλές ανακρίσεις που στρέφονται στο χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Και επίσης όσον αφορά το θέμα των φακέλων, επίσης διερευνάται με εντατικούς ρυθμούς. Γι' αυτό έχω αναφέρει και προηγούμενα ότι έχουν γίνει αυτές όλες οι ανακρίσεις και βέβαια στις ανακρίσεις των συγκεκριμένων υποθέσεων, επειδή οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές, οι παράγοντες του ποδοσφαίρου είναι οι πλέον αρμόδιοι να απαντήσουν ορισμένα ερωτήματα. Να είστε βέβαιοι ότι όσους δεν είδαμε και βέβαια πιθανόν να έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή θα τους δούμε στο σύντομο μέλλον. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον αρχηγό αστυνομίας. Πάμε στη Λεμεσό γιατί είχαμε έρευνα και σε συγκεκριμένο σπίτι. Αυγερινέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από χθες, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας έκαναν έφοδο σε σπίτι 52χρονου μετά από πληροφορίες ότι πιθανό να σχετίζεται με την υπόθεση έκρηξης βόμβας στο αυτοκίνητο του διαιτητή την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, μετά από ανάκρισή του και εντελεχή έρευνα τον υποστατικό του, δεν προέκυψε οτιδήποτε και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε σύλληψη. Να σου πω ότι από χθες αφέθηκε και ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής συγκεκριμένης ομάδας που είχε εναντίον του εκδοθεί ένταλμα για ότι ήταν ύποπτος σε θέματα για έντονη στοιχηματική δραστηριότητα. Αφέθηκε ελεύθερο, συνελήφθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, ενώ αργά το βράδυ είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, από την κατάθεσή του προέκυψε και μαρτυρία για δεύτερο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ανακρίθηκε και αυτός χωρίς να προκύψει οτιδήποτε εναντίον του και δεν υπήρξε σύλληψη. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τα στοιχεία που έστειλε η UEFA φαίνεται να μην ήταν σωστά και γι' αυτό οι δύο ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο στόχαστρο της αστυνομίας. Λοιπόν, πάμε.